Λοιπόν, αυτό το μέρος θα το κλείσουμε με ένα θέμα τελείως διαφορετικό και μακριά από την αθλητική επικαιρότητα. Εκεί στο Δήμο Μαλεβιζίου έχουν δημιουργήσει μια πολύ πρωτοποριακή, αν μου επιτρέπετε τον όρο, εφαρμογή. Με ένα απλό SMS, ο κάθε δημότης μπορεί να ενημερωθεί για οτιδήποτε συμβαίνει σε live χρόνο, καλό ή κακό, βέβαια, εντός αγωγικό και το κακό, στον Δήμο του. Θα συνομιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας στο Δήμο Μαλεβιζίου, τον κύριο Γιώργο Πετούση. Κύριε Πετούση, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Δημότης Μαλεβιζίου, μία δωρεάν πρωτοποριακή εφαρμογή. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Είναι μια σημαντική για την πολιτική προστασία. Είναι πολύ... Τι να σας πω τώρα. Σημαντική για την πολιτική προστασία είναι η συνδρομή των ψηφιακών υπηρεσιών που έχει θέσει ο Δήμος Μαλεβιζίου στην υπηρεσία των δημοτών. Είναι πολλοί οι δημότες αλλά και οι κάτοικοι του Μαλεβιζίου που παίρνουν αυτή την έκτακτη ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο από το Δήμο. Είναι συνήθως για οδηγίες, επιφυλακίες και προστασία στο πλαίσιο των έκτακτων γεγονότων και έκτακτων καιρικών φαινομένων. Ειδοποιήσεις λοιπόν μέσα από ένα απλό μήνυμα, μέσα από το κινητό του, σωστά? Μέσα από το κινητό του, όσοι έχουν κατεβάσει δωρεάν την εφαρμογή του Δημότη, λαμβάνουν ένα μήνυμα για προειδοποίησεις, γενικές προειδοποίησεις. Γενικές προειδοποίησεις. Πόσοι δημότες έχουν κατεβάσει αυτή την εφαρμογή, υπάρχει ανταπόκριση? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 400 με 500 δημότες που έχουν κατεβάσει αυτή την εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή πόσο διάστημα, κύριε Πετούση, έχει δημιουργηθεί? Η εφαρμογή Δημότης Μαλεβιζίου είναι διαθέσιμη ήδη από τον περασμένο Μάρτιο ως ένα εργαλείο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης που έδωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου με πρωτοβουλία του Δημάρχου μας Μενέα Λουμπακέα στην υπηρεσία των δημοτών. Αποφύγεται, βλέπω εδώ, ένα χαρακτηριστικό μήνυμα, παράδειγμα, του SMS που εστάλει σε διάφορους δημότες, αποφύγεται τις άσκοπες μετακινήσεις. Αναφέρεστε και αναφέρεται το μήνυμα στα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή. Είναι ένα μήνυμα, προκειμένου να είναι προσεκτικοί όλοι οι δημότες σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι ένα μήνυμα αυτό. Είχαμε στείλει άλλο ένα μήνυμα για την υπερσύρηση του Γαζανού ποταμού στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά στείλαμε άλλο ένα μήνυμα για την περιοχή Αγίας Πελαγίας, Διγαριάς, Φόδελε, Αχλάδα, Παλαιόκαστρο και Ροδιά για πάλι καιρικά φαινόμενα. Σήμερα στείλαμε ένα μήνυμα στο Ιντήλισο, Προσμονή. Είχαν σχηθεί λάδια από ένα αυτοκίνητο και ενημερώναμε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Αναφερθήκαμε σε αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, εντός εισαγωγικών, σε άσχημες ειδήσεις. Θα υπάρξουν και θετικές ειδήσεις ή τα SMS θα αφορούν μόνο μηνύματα πολιτικής προστασίας? Θα υπάρχουν και τα ευχάριστα. Θα υπάρχουν. Δεν θα είναι μόνο δυσάρεστα. Εγώ νομίζω ότι... Βέβαια, εγώ νομίζω ότι όσο περισσότεροι συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, τόσο μεγαλύτερη και η διαφήμιση και η απήχηση που έχουν αυτά τα SMS, αυτή η πρωτοποριακή εφαρμογή. Και φαντάζομαι θα θέλετε να απευθύνετε και ένα κάλεσμα να κατέβει στα κινητά αυτή η εφαρμογή. Ναι, δεν αυτό είναι δύσκολο. Θα ήθελα να πω ότι καλούμε όλους τους δημότες και τους κατοίκους του Μαλεβιζίου να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο για να λαμβάνουν σημαντικές ειδοποιήσεις από το Δήμο και την πολιτική προστασία σε πραγματικό χρόνο. Σε πραγματικό χρόνο που συμβαίνουν. Υπάρχει κάποιο κέντρο που χειρίζεται αυτά τα SMS? Είναι η γραμμή του Δημότη. Είναι η γραμμή του Δημότη. Μάλιστα. Και είναι από τους λίγους Δήμους, νομίζω, σε παγκρίτο επίπεδο, που έχουν αυτή την εφαρμογή. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποιος άλλος Δήμος να έχει αυτή την εφαρμογή. Δεν έχει πέσει. Μπορεί και να υπάρχουν και άλλοι Δήμοι. Μάλιστα. Κύριε Πετούση, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είναι 1.000 δημότες που θα έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Να σας πω κάτι. Θα είναι παραπάνω. Θα είναι παραπάνω, το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά, κύριε Πετούση. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.